Toronto Pizza, Γεώς, Κλαβενίδης, Σίγμα, Γιατρός Group, Πάκας DIY, Παναγιώτης Παπαναγιώτου, υποστηρικτής Κίτας Weather, την Hermes Airport. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χωρίς εσάς σήμερα δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα, και χωρίς όλους εμάς που θα πιάμε την τσάπα και το φτιάρι και να χώσουμε το δέντρο μέσα στη γη για να μεγαλώσει, να γίνει όπως τούτα που έχω μπροστά μου, και να φροντίσουμε να τα προσέχουμε. Αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Να ακούμε.
διώξουμε το μαύρο που μας έπηξε το καλοκαίρι που μας πέρασε. Θέλω να αναφέρω ότι η σημερινή εκδήλωση συνδιοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Αποδήμων και Φίλων Αρακαπά, από την Κοινοτική Αρχή, την Πράσινη Ασπίδα και το πρόγραμμα της Euro4 Cyprus και την Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγών και διατήρησης άγριας ζωής. Όλη αυτή η ομάδα προσπάθησε μέσα σε αυτό το διάστημα να οργανώσει όλων αυτών που βλέπετε σήμερα, αλλά σίγουρα χωρίς την υποστήριξη εσάς και όλων των χορηγών μας δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί. Να πω ότι η Πράσινη Ασπίδα εδώ συνεχίζει και υιοθετά δεντράκια τα οποία στόχος τους είναι να φυτευτούν μέσα σε όλη την Κύπρο και ότι οι δεντροφυτεύσεις να συνεχιστούν για να πρασινίσει γενικά ο τόπος μας. Οπότε μπορείτε να συνεχίσετε να υιοθετάτε δεντράκια τα οποία η Πράσινη Ασπίδα θα φροντίσει να φυτευτούν σε άλλους χώρους. Περισσότερες πληροφορίες σίγουρα μπορείτε να μάθετε και από εκεί. Τα άτομα της Πράσινης Ασπίδη είναι εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας καθοδηγήσει και να σας βοηθήσει. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κώσταν Καδί, τον Υπουργό Γεωργίας, ο οποίος σήμερα είναι εδώ εκπροσωπώντας και τον Πρόεδρο. Η εκδήλωση μας στείλει υπό την αιγίδα του Πρόεδρου και είναι μεγάλη μας τιμή. Ευχαριστώ επίσης όλα τα οργανωμένα σύνολα, όλους τους εκπροσώπους κομμάτων, όλους τους βουλευτές και τον καθένα σας ξεχωριστά πραγματικά που είστε εδώ σήμερα. Έναν ευχαριστώ δεν είναι αρκετό. Επίσης, με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να σας πω ότι το χωριό μας προσπαθεί να ολοκληρώσει την ιδέα του να δώσουμε πράσινο και έχει ήδη στα σχέδια του να φτιάξει ένα χώρο πρασίνου, ο οποίος θα είναι κάπου εκεί στα οικόπεδα, από τα οποία τώρα αρκετοί άρκοπα από εσάς θα πάτε να φυτέψετε δεντράκια. Αυτό το πάρκο θα ξεκινήσει μέσα στον επόμενο μήνα να χτίζεται, οπότε σύντομα θα σας καλέσουμε να έρθετε και να το δείτε και να απολαύσετε τη θέα από αυτό το πάρκο. Και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα εκ μέρους και της Κοινοτικής Αρχής τους δύο μεγάλους χορηγούς, οι οποίοι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε αυτό το πάρκο σύντομα. Είναι η RLA, η Real Life Assets, και η Hermes Airports Group, οι οποίοι έδωσαν πάρα πολλά λεφτά για να γίνει αυτός ο χώρος πρασίνου και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι. Και τέλος θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Λοΐζο Λοΐζου, τον περιφερειακό διευθυντή του κοινότητας Δασών Τρόδους, που με τη στήριξή τους θα μπορέσουμε να ξαναπρασινίσουμε το χωριό μας, είμαι 100% σίγουρη. Τελειώνοντας, θα ήθελα να μας βοηθήσουν ο κύριος Κώστας Καδί και ο κύριος Λοΐζος Λοΐζου να απονείμουμε δύο πλακέτσες στους δύο πυροσβέστες του χωριού μας, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, παρόλο που δεν ήταν και σε υπηρεσία, και γενικά βοήθησαν στην όλη εκδήλωση, έτρεξαν πάρα πολύ και πιο πολύ από τον καθένα για να οργανωθεί αυτή η εκδήλωση και ήταν δίπλα μας από την πρώτη στιγμή. Κύριε Κώστα Καδί, ο πρώτος μας πυροσβέστης είναι ο Γιάννης Ιωάννου, ο οποίος σήμερα είναι υπηρεσία. Μας βοήθησε όλες τις προηγούμενες μέρες, αλλά θα ήθελα τη μητέρα του ή τον πατέρα του είναι εδώ, αν μπορεί να έρθει να παραλάβει την πλακέτσα εκ μέρους του.
Και ο κύριος Λοΐσος Λοΐσου, σας παρακαλώ να απονείμετε τη μπλακέτα στο Γιάννη Μουζακίτη. Τον άλλον πυροσβέστη μας που ήταν το πλευρό μας από την πρώτη στιγμή βουλευτή. Κύριε Υπουργέ, θα μπορούσατε να έρθετε να μας πείτε δύο λόγια. Ένα χαιρετισμό. Φίλες και φίλοι, γεια σας και από μένα. Σήμερα ο Αργαπάς πλημμυρίζει από ζωή. Σήμερα προσπαθούμε, όπως λέχθηκε και προηγουμένως, να κάνουμε το μαύρο πράσινο και είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και αισιόδοξο το γεγονός ότι βλέπουμε τόσους νέους ανθρώπους να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου μας, τον Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος μου ζήτησε να τον εκπροσωπήσω και να σας μεταφέρω τη σταθερή βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει και τον Αργαπά και τις γύρω κοινότητες. Αμέσως μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές η πολιτεία επήρε δράση, έγιναν αρκετά. Σας λέω έτσι υπεύθυνα ότι θα γίνουν πολύ περισσότερα. Ήδη στις γύρω περιοχές έχουν γίνει τα αντιδιαβρωτικά έργα, ήδη δόθηκε κάποια στήριξη σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί, αλλά θα δοθεί πολύ περισσότερη στήριξη στη συνέχεια. Μεθαύριο θα βρισκόμαστε εδώ με τον Υπουργό Εσωτερικών για να δούμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν στη στήριξη των ανθρώπων της περιοχής και να προχωρήσουμε με πιο αποτελεσματικούς τρόπους στήριξης. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον σύνδεσμο από δήμων και φίλων της κοινότητας που ήταν και η ψυχή της, αυτής της διοργάνωσης. Το Κοινοτικό Συμβούλιο, την Πράσινη Ασπίδα, τους οργανωμένους κυνηγούς που δίνουν το παρόν τους σε κάθε προσπάθεια φιλοπεριβαλλοντική για να πρασινίσει ο τόπος μας. Τους διασώστες που βρίσκονται εδώ και γενικότερα όλους όσους συνδράμουν σε αυτή την πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια. Θέλω να ευχαριστήσω τον Φιλοδασικό Σύνδεσμο και το Τμήμα Δασών, οι οποίοι παρέχουν και αυτή δεντρίλια για την δεντροφύτευση. Πρέπει να σας πω ότι το Τμήμα Δασών θα παραχωρήσει στις κοινότητες της περιοχής 25.000 δεντρίλια που θα βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια για να κάνουμε την περιοχή πιο πράσινη. Και να σας διαβεβαιώσω ότι όπως είμαστε σήμερα εδώ, όπως ήμασταν και τις προηγούμενες ημέρες κοντά σας, θα είμαστε και μέσα στην επόμενη περίοδο πραγματικά για να κάνουμε την περιοχή ξανά πράσινη. Να είστε όλοι καλά και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς. Να τους δούμε. Μεθαύριο θα είμαστε δαμή για τούτο. Μην ανησυχείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου τον κ. Υπουργό, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που έθεσε αυτή την εκδήλωση υπό την αιγίδα του, τον κ. Λοΐζο και τον κ. Ανδρέα του Τμήματος Δασών. Ευχαριστώ όλους εσάς που είσαστε στην κοινότητα μας σήμερα για να μας βοηθήσετε να αναγεννήσουμε την κοινότητα μας. Ευχαριστώ τις εταιρείες που από την πρώτη ημέρα της πυρκαγιάς ήταν δίπλα μας. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία του κ. Χριστούδια που εδώ είναι μαζί με όλους τους υπαλλήλους τους για να βοηθήσουν στο έργο που επιτελούμε σήμερα. Ευχαριστώ όλα τα σύνολα που ήρθετε από τη Λευκοσία, από τη Λάρνακα, από Λεμεσόν, από το Φινί. Ευχαριστώ πραγματικά και σας εύχομαι να περάσετε μια καλή ημέρα σήμερα και να μας προσφέρετε μας την ευχαρίστηση να δούμε αύριο τον Αργαπά πιο πράσινο. Καλή σας μέρα. Θέλουμε και εμείς σειράς μας να σας ευχαριστήσουμε. Σαν η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Είμαστε, πιστεύω, μια από τις πιο μεγάλες φιλοθερματικές και περιβαλλοντικές εθελοντικές οργανώσεις. Θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Θέλουμε να παραδώσουμε ένα μικρό
μικρό ποσό. Είναι και ο πρόεδρος μας από τη Λευκοσία, ο Ηλίας ο Μικρής, αν θέλει να πει ένα μικρό χαιρετισμό. Είναι από την επαρχιακή Λευκοσία και από την επαρχιακή Λεμεσού, το ποσό είναι 400 ευρώ. Και ό,τι μπορούμε θα είμαστε δίπλα σας. Δεν θέλω να κουράσω τον κόσμο, αυτό που βλέπω είναι συγκινητικό. Βλέπω πραγματικά κόσμο να αγαπά το περιβάλλον, να ενδιαφέρεται για τη φύση. Αυτόν είμαστε και εμείς οι κυνηγοί. Θέλω να το εμπεδώσει και ο υπόλοιπος κόσμος, γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Σκοπό να έχουμε να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια σας και την προσπάθεια οποιοδήποτε άλλου. Είναι και δική μας παράκληση να βοηθήσετε τις δικές μας προσπάθειες, τόσο φιλοθεραματικά αλλά και φιλοπεριβαλλοντικά, όταν και εφόσον σας χρειαστούμε. Είναι κρίμα να βλέπει κάποιος όλα αυτά τα βουνά όπως είναι σήμερα. Ελπίζω σε μια δεκαετία ή και περισσότερο να καταφέρουμε να ξαναζωντανέψουμε τον τόπο. Το σημαντικό είναι ότι ο κόσμος σήμερα βρίσκεται εδώ από διάφορες ηλικίες και ιδιαίτερα, όπως είχε πει και ο ίδιος ο Υπουργός προηγουμένως, νεαροί. Αυτό είναι το μέλλον της χώρας. Εμείς θα σταθούμε σαν Ομοσπονδία στο πλάι σας να βοηθήσουμε για έναν καλύτερο αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Ένα μικρό χαιρετισμό από τον κύριο Λαϊσού. Σήμερα βλέπω, και αυτό που λέει ο κύριος Υπουργός, όλων νεολαία. Αυτό είναι το μέλλον της Κύπρου. Πιστεύω ότι μελλοντικά η Κύπρος θα προχωρήσει πολύ στα περιβαλλοντικά. Εκείνο που ζητούμε από εσάς είναι αγάπη προς το περιβάλλον. Όσο γίνεται να προστατεύσουμε, και ως τμήμα Δαζών θα είναι πάντα δίπλα στον εθελοντή και το αποδεικνύουμε κάθε μέρα. Ήδη σήμερα δώσαμε 300 φυτά, έχουμε να φυτέψουμε τους επόμενους δύο μήνες κατά μήκος των κύριων δρόμων 25.000 φυτά και θα προχωρήσουμε να δώσουμε και σε όλες τις κοινότητες της Κύπρου. Σας ευχαριστώ, καλή δουλειά. Καλημέρα σας. Έντιμε κύριε Υπουργέ, αξιότιμη κύριε του Τμήματος Δασών, αγαπημένοι μας φίλοι, εκ μέρους της Πράσινης Ασπίδας σας ευχαριστούμε που είστε όλοι εδώ παρόντες και φυτεύετε σήμερα μαζί μας για να ξαναπρασινίσουμε αυτόν τον τόπο. Η Πράσινη Ασπίδα ως ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται από το 1999, βλέποντας τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών να χειροτερεύουν χρόνο με τον χρόνο, αποφάσισε να κάνει κάτι δραστικό. Ιδρύσαμε πριν ακριβώς 2 χρόνια το φυτόριο μας Beauty Forest Cyprus με στόχο να εφαρμόσουμε μια πολιτική υιοθεσίας δεντριλίων για να πολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές, ελπίζοντας έτσι ότι ο κόσμος θα το αγκάλιαζε με αγάπη. Ποτέ όμως δεν φανταστήκαμε ότι μια τόσο μεγάλη καταστροφή όπως αυτή που συνέβη και το φετινό καλοκαίρι θα γινόταν η αιτία για να γίνει το έργο μας γνωστό και να εκτοξεύσει την αγάπη του κόσμου στα ουράνια για αυτό που κάνουμε. Η αγάπη σας είναι που μας έφερε σήμερα εδώ, γιατί πραγματικά χρειάστηκαν λίγες μόνο μέρες ώστε η ιδέα της υιοθεσίας αμέσως να γίνει γνωστή στον κόσμο και πλήθος πολιτών αλλά και οργανωμένων συνόλων, εταιριών, συνδέσμων έτρεξαν να δώσουν τον οβολό τους, μικρό ή μεγάλο, για να συνδράμουν στην ανάπτυξη του πρασίνου στον τόπο μας. Σήμερα είναι το 4ο φορτηγό γεμάτο δεντράκια που έφυγαν από το φυτόριο μας μέσα σε αυτό το χρόνο για να ταξιδέψουν σε κάποια γωνιά του νησιού μας και να πάρουν τη θέση τους σε αυτήν εδώ τη γη. Το Beauty Forest Cyprus έχει την ικανότητα να φιλοξενεί 100.000 δεντρίλια ετησίως. Σας υποσχόμαστε ότι τα 4 φορτηγά θα γίνουν 104, θα γίνουν 1.004. Δεν θα σταματήσουμε ώσπου να πρασινίσει κάθε γωνιά του νησιού μας. Τα δέντρα επίσης μας παραχωρούνται δωρεάν σε σχολεία για τις δεντροφυτεύσεις τους. Όμως, είμαστε εδώ σήμερα και μπορούμε να κάνουμε τα λόγια πράξης, επειδή κόμματα, φορείς, οργανισμοί και απλοί πολίτες υιοθέτησαν την πρωτοβουλία του Beauty Forest Cyprus. Θα ήταν παράληψη λοιπόν να μην αναφέρω τη σημαντική παρουσία της Ομόνιας 29 στην εκδήλωση, καθώς και του DC. Ως ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ήδη έχουμε ενώσει δυνάμεις με την πρωτοβουλία του DC για 1 εκατομμύριο δέντρα, αλλά και με κάθε οργανισμό που νοιάζεται για το περιβάλλον, είτε είναι εταιρεία είτε είναι κόμμα, ανεξάρτητα από το που πρόσκυνται πολιτικά. Γιατί το περιβάλλον ανήκει σε όλους μας και μόνο όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μια τέτοια συνεργασία έχουμε ήδη ξεκινήσει και με τη Μητρόπολη Ταμασού, με την οποία ετοιμαζόμαστε να δεντροφυτεύσουμε και τις 45 κοινότητες που ανήκουν στην περιφέρεια της και κάποιες μάλιστα είναι ανάμεσα στις πυρόπληκτες περιοχές.
Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν το έργο μας, αλλά και κάθε απλό πολίτη που έχει υιοθετήσει έστω και ένα δέντρο. Και θέλω να μου επιτρέψετε, επειδή ανάμεσα σε όσους συνέσφεραν, δύο περιπτώσεις μας συγκίνησαν πραγματικά, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο της οργάνωσης μας, τον κύριο Ανδρέου, για να απονείμει δύο διπλώματα. Πήραμε και τιμητικές πλακέτσες, αλλά πάνω στη φούρια του πρωινού τις άφησα στο σπίτι, θα σας τις στείλουμε με το ταχυδρομείο. Λοιπόν, το πρώτο απονέμεται στην ομάδα των τραπεζούιν, οι οποίοι μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιούλη μάζεψαν με δική τους πρωτοβουλία χρήματα μέσω του Instagram και υιοθέτησαν 333 δέντρα. Θα ήθελα να παρακαλέσω έναν εκπρόσωπο της ομάδας, Ανδρέας, αν δεν κάνω λάθος, είναι εδώ, να έρθει. Και η δεύτερη απονέμεται στην οικογένεια του Christian, η ομάδα του τραπεζού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Η δεύτερη απονέμεται σε μια οικογένεια, την οικογένεια του Christian Führ και της Ελένας Χουτομύροβα, οι οποίοι με αφορμή τα πρώτα γενέθλια της κόρης τους Λέας ζήτησαν από τους καλεσμένους αντί για δώρα να υιοθετήσουν δεντράκια, προσφέροντας με αυτή τους τη συγκινητική πράξη 140 δέντρα. Θέλω να παρακαλέσω την Ελένα και τον σύζυγό της να παραλάβουν το δίπλωμα. Thank you so much. Σας ευχαριστούμε όλους που είσαστε εδώ σήμερα μαζί μας. Καλή δεντροφύτευση. Να μιλήσω και εγώ, παιδιά. Εγώ είμαι ο πρόεδρος της Πράσινης Ασπίδας. Αν έχω την προσοχή σας, μισό δευτερόλεπτο παρακαλώ. Είμαστε 21 χρόνια στην Κύπρο και είμαστε ένα ανεξάρτητα καθαρά περιβαλλοντικό κίνημα. Δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση. Σήμερα έχουμε εδώ πέραν των 300 ανθρώπων, φίλων, των οποίων μας θυμούν την παρουσία τους. Δεν έχουμε καμία σχέση με το κόμμα των οικολόγων. Με νεαδιοτήλια και αγάπη, σύνορα μας είναι η άκρα της γης. Δημιουργήσαμε πράγματι ένα project, έχουμε μέσα 100.000 δετρίλια και είναι όντως το πέμπτο φορτηγό μετά την Αθιένου Αλάμπρα και εδώ που φυτεύουμε και προσφέρουμε δεντρίλια. Συνεργαζόμαστε σήμερα με την Ομόνια 29 Μαΐου, το οποίο είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που αποδέχτηκε, και με την ομάδα πρωτοβουλίας του Δημοκρατικού Συναρμού φυτεύοντας 1 εκατομμύριο δέντρα, και με αυτούς είναι τιμή μας που συνεργαζόμαστε. Είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνεργαστούμε μαζί του, γιατί σύνορα ενός οικολόγου είναι η άκρα της γης. Θέλω να καλέσω στο βήμα, ευχαριστώ και εγώ των φίλων υπουργών, τον οποίο μας στηρίζει και μας βοηθά έκτοτε, και θέλω να καλέσω στο βήμα τον φίλο μου τον Δήμα τον Γεωργιάδη από το Δημοκρατικό Συναρμό και να του πούμε ότι θα ενώσουμε δυνάμεις και θα επιδέψουμε πολλά δεντρίλια. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Δεν θα σας κουράσω μόνο δύο κουβέντες εκ μέρους της πρωτοβουλίας 1 εκατομμύριο δέντρα και του Δημοκρατικού Συναρμού. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια δίπλα από τον Πρόεδρο έχω καταλάβει ότι όταν μιλάμε για ζητήματα που έχουν να κάνουν για το μέλλον της πατρίδας μας, τότε δεν χωράνε πολιτικοί σκοπιμότητες. Δεν έχουμε να διαχωρίσουμε τίποτα. Αυτή η πρωτοβουλία θέλει να αγκαλιάσει και να αγκαλιαστεί από όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα πολιτικών πεπιθήσεων. Και θέλω να ξέρετε ότι δεν θα κάνουμε καμία ανέκπτωση στις δράσεις μας για κανέναν πολιτικό σκοπό. Έχω μάθει σε αυτή την πρωτοβουλία να μην βλέπω χρώματα και όπως έχω πει πολλές φορές, το περιβάλλον δεν είναι ζήτημα ούτε για δεξιούς ούτε για αριστερούς. Είμαστε εδώ για να σας αγκαλιάσουμε, να μας αγκαλιάσετε και όλοι μαζί να πρασινίσουμε ξανά την Κύπρο μας για το μέλλον, για την νεολαία μας, για την επόμενη γενιά της Κύπρου μας. Σας ευχαριστούμε. Καλή φύτευση. Ένα μισό λεπτό παρακαλώ. Θέλω τώρα να δράξω την τιμή που μας κάνετε να είστε εδώ και με το 3-1-2-3 να φωνάξουμε όλοι, παρακαλώ, όλοι δυνατά, περιβάλλον συγγνώμη. 1-2-3. Περιβάλλον συγγνώμη. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
Εδώ δεξιά θα υπάρχει χώρος ο οποίος μπορούμε να οργανωθούμε στις ομάδες για να σας υποδείξουν τα παιδιά που φορούν πράσινες φανέλες σαν τη δική μου, στο που να πάτε, πώς θα φυτέψουμε. Επίσης θα πένα ότι υπάρχουν νερά, αλμυρά μπορείτε να πάρετε μαζί σας. Οπότε είμαστε έτοιμοι. Να έρθουν και αδερφό μάδε. Ναι, μπορείτε να προχωρήσετε προς τα δεξιά. Του υπουργού επιάνει στη θέση του. Μαριένα Δέντρο. Πρέπει να μας πάρουν. Μπράβο, Άντρο. Ονόμαστε ο Άντρος Καπκαγκιάς.
Έλα, θέλουμε και φόλο πριν φυτέψουμε. Ναι. Να πούμε... Να, είσαστε που η Red Bull. Όχι, ξέρω. Έλα πολλά. Α, δεν ευκαλώ. Thank you. Τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, το να βάζει τα χέρια τους και να κλείσει το χώμα τους, να έρθουν αυτή την επαφή, είναι τεράστια σημασία. Τέλειο, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Να, αγάπη μου. Εσύ το χαρά μας και πρότεινε στην... Στην εκδήλωση μας θέλαμε πάρα πολύ να έρθει ο κόσμος, να δει το χωριό μας, να είναι χαρά μου. Και ξέρεις και η οικογένειά μου. Φυτέψατε, το χαρήκανε. Να βγάλουμε και μια φωτογραφία. Εδώ είναι, έναν και αμέρα Κυριακό. Να φυτέψουμε λέμε λίγο. Ναι, τι θα φυτέψουμε. Δεντράκι. Παναγιώτη. Κυπρίς. Εδώ άλλο να φυτέψουμε πρόεδρε. Άλλο το πιο μεγάλο πρόεδρε. Καλά ρε παιδιά. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ.
Όχι, ας το βάλω. Πώς ονομάζεται τα χαρούπια? Μπράβο, μπράβο. Ελάτε παιδάκια, μια φωτογραφία με τον πρόεδρο, να θυμάστε. Ελάτε, πήρετε εσείς όλοι. Έλατε εσύ μικρούλικο. Εδώ. Άστο, πρόεδρο. Και ξέρει. Εγγένει να φύγει. Παλιά ξέρετε, είχε και ιστορία με τον Κούσπα. Τον κούσπο στο μητσερό, ρε. Είσαι κούσπο στο μητσερό. Πόσο τώρα, καλά τώρα. Άμα έτσι ακόνεσουν με κανένα, πες του, είσαι κούσπο στο μητσερό. Παρονίκο που τώρα. Έλα, ούτε άλλο το και εμείς. Γιατί το λέγατε τον κύριε πρόεδρε? Και ήταν δύσκολη δουλειά. Το μητσερό είχε μεταλλείο. Άμα εσύ ήταν δανεικά κανένας πρόεδρε. Εντάξει, πρόεδρε. Εγώ είμαι ο βοηθός του Θεόδωρου. Έλα, Θεόδωρε. Έλα, Θεόδωρε. Δυνατά, δυνατά. Μπράβο. Το λοιπόν, Θεόδωρε, πού είναι η μάμμα σου? Η μάμμα σου πού είναι? Έλα, μάμμα. Έλα. Καλώς ορίζω επίσης όλους τους εμπλεκόμενους σήμερα στην εντροφήρευση. Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω τόσον κόσμο, τόσους νέους να είναι στην κοινότητα μας. Και υπόσχομαι ότι τούτη αγάπη που μας δείχνεται θα τη μεταφέρουμε εμείς στα δέντρα για να ξαναζωντανέψουμε τον αγαπά. Η πρωτοβουλία του Δημοκρατικού Συναγερμού, 1 εκατομμύριο δέντρα σε όλη την Κύπρο, παίρνει σάρκα γνωστά. Σήμερα είμαστε εδώ στον Αρακαπάν, στο αγαπημένο χωριό, το οποίο θα όλοι οι πολίτες να αγκαλιάσουν την πρωτοβουλία μας και όλοι μαζί να δώσουμε ελπίδα στον τόπο μας. Σας ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές για τη δράση σας και είμαστε έτοιμοι για να πρασινίσουμε την Κύπρο μας. Ο Κυριάκος. Ανώσουμε δυνάμεις. Και εμείς ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές. Ευχαριστώ. Να εισάξω τον πρεσβευτή, τον εξάχρονο πρεσβευτή τον Θεόδωρο, που το συνάντησε σήμερα εδώ, εθελοντής από την Λακατάμνη, που θα είναι σε όλη την εκστρατεία μας για να πρασινίσουμε την Κύπρο. Μπράβο. Έλα, για χάρη σου να βγάλω. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 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 Ευχαριστώ πάρα π
Έλα, Δίνα. Εμείς είμαστε έρχονται. Έρχονται να φέρουμε κι εγώ. Άντε, παιδιά. Άντε. Καλό ταξίδι.